Εγώ λοιπόν δεν ξέρω πού είναι ο μάλλον στο συμβαίνει. Αντινού πρωτοκόλου προβλεπόμενες τιμές και σε συγκινητική ατμόσφαιρα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας που είχαν πάρει οι τουρκικές αρχές σε ψάλι στις 12 το μεσημέρι νεκρόσημη ακολουθία στο ναό του Αγίου Γεωργίου
και τον Πατριάρχη Δημήτριο τον Πρώτο παρουσία, του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, των Πατριαρχών των Ορθοδόξων Εκκλησιών πλην του Ιεροσολύμων που εξεπροσωπήθη δι' ενός Μητροπολίτη, κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας εξ Ελλάδος με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Θανάσιο Τσαρδάρη, αρχηγών ξενοδογμάτων και πλήθους φυσικών που συνέρευσαν στην Κωνσταντινούπολη. Από τουρκικής πλευράς παρέστη ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης, Χαϊρή Κοζακτσί Ογλού και ο στρατιωτικός διοικητής Κενάν Μπακτσί. Υποβροχή και υπό τους υπένθυμους ήχους της καμπάνας της μονής της Ζωοδόχου Πηγής στο Βαλούκλι έγινε ο ενταφιασμός του σκηνώματος του Πατριάρχη Δημητρίου του Πρώτου δίπλα ακριβώς από τον τάφο του Πατριάρχη Φωτίου που απεβίωσε το 1936. Την εκρόσιμη ακολουθία που εψάλλει λίγο πριν από τον ενταφιασμό και έγινε στις 3 μετά το μεσημέρι, παρακολούθησαν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών και άλλοι επίσημοι όσοι μπόρεσαν να προσέλθουν λόγω της βροχής. Μετά το κημητήριο του Βαλουκλίου, ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι πολιτικοί εξ Ελλάδος, καθώς και οι Δήμαρχοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης, παρεκάθισαν σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμή του στο ξενοδοχείο Σουής ο πρέσβης μας στην Άγκυρα, κ. Τάκης Μακρής. Στις 5 παρατέταρτο, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, οι βουλευτές των άλλων κομμάτων εξ Ελλάδος και τα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας μετέβησαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και υπέγραψαν στο βιβλίο συλληπιτηρίων. Από την Κωνσταντινούπολη για τον. 100 πιστοί από όλα τα σημεία του κόσμου συνόδευσαν τον Πατριάρχη Δημήτριο στην τελευταία του κατοικία. Την τουρκική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης. Πολλά ήταν και τα στεφάνια. Μεταξύ αυτών ήταν και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Παπανδρέου. Από τουρκικής πλευράς στεφάνια έστειλαν ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, το κόμμα της μητέρας πατρίδας του Μεσούτη Γκιλμάζ και ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης. Μεγάλη συγκίνηση από το πρωί εδώ στο φανάρι. Μάτια δακρυσμένα και πρόσωπα σκυθροπά για το χαμό του Πατριάρχη Δημήτριου, ο οποίος ήταν δεμένος με όλους τους λιγοστούς πλέον Έλληνες που ζουν στην Κωνσταντινούπολη και οι οποίοι γέμισαν από πολύ νωρίς το Πατριαρχείο για να προσκυνήσουν το σκήνομα του Δημήτριου.